293, είναι από το βιβλίο Σαμουήλ Α και κεφάλαιον ΚΖ. Κεφάλαιον ΚΖ, Σαμουήλ Α. Σελίδα 293. Είπε δε ο Δαβίδ εν την καρδία αυτού, θέλω βεβαίως απολεστεί μια ημέραν διαχειρός του Σαούλ. Δεν είναι καλύτερο δι' εμέ παρά να διασωθώ ταχαίως εις την γη των Φιλιστέων. Τότε απ' εμού ο Σαούλ απελπιστής θέλει παραιτηθεί από του να με ζητεί πλέον εις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Ούτω θέλω σωθεί εκ της χειρός αυτού. Και σηκώθη ο Δαβίδ και διέβη αυτός και 600 άνδρες συμμεταυτού προς τον Αγχούς, ιόν του Μαόχ, βασιλέα της Γάθ. Και κάθισεν ο Δαβίδ μετά του Αγχούς εν Γάθ, αυτός και οι άνδρες αυτού, έκαστος μετά της οικογενείας αυτού. Δύο γυναικών αυτού, Αχινοάμ της Ισραηλίτιδος και Αβιγέας της Καρμιλίτιδος, γυναικός του Νάβαλ. Ανηγέλθη δε προς τον Σαούλ ότι έφυγε ο Δαβίδ εις Γάθ, όθεν δεν εζήτησε πλέον αυτόν. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αγχούς, εάν έβρικα τώρα χάριν στους οφθαλμούς σας, μου ειδωθεί τόπος ίστινα των πόλεων της εξοχής, για να καθίσω εκεί, διότι πώς να κάθεται ο δούλος σου μετά σου εν τη βασιλευούση πόλη. Και έδωκε εις αυτόν Αγχούς τη Σικλάγ κατ' εκείνην την ημέρα. Δια τούτο η Σικλάγ έμεινε εις τους βασιλείς του Ιούδα μέχρι τη σήμερα. Ο δε αριθμός των ημερών τας οποίας ο Δαβίδ κάθισεν εν τη γη των Φιλιστέων έγινε 1 έτος και 4 μήνες. Ανέβαινε δε ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού και έκαναν εις δρομάς εις τους Γεσουρίτες και Γεζραίους και Αμαλικίτες, διότι ούτι ήσαν εκ παλαιού οι κάτοικοι της γης κατά την είσοδον Σουρ και ως της γης Αιγύπτου. Και εκτύπα ο Δαβίδ την γη και δεν άφηνε ζώντα ούτε άνδρα ούτε γυναίκα. Και λάμβανε πρόβατα και βόας και όνους και καμήλους και ενδύματα και επιστρέφων ήρχε το προς τον Αγχούς. Και έλεγε ο Αγχούς προς τον Δαβίδ, «Πού εκάμεται εις δρομήν σήμερον?» Και απεκρίνε τον Δαβίδ, «Προς τον Μεσυβρινόν του Ιούδα και προς τον Μεσυβρινόν των Ιεραμελιτών και προς τον Μεσυβρινόν των Κενέων. Και ούτε άνδρα ούτε γυναίκα δεν άφηνε ζώντα ο Δαβίδ, για να φέρει είδηση εις το Γάθ, λέγον, μήποτε αναγγείλωσιν εναντίον ημών λέγοντες ούτω κάμνει ο Δαβίδ και τι ούτως είναι ο τρόπος αυτού καθόλας τας ημέρας όσας κάθεται εν τη γη των Φιλιστέων. Και επίστευεν ο Αγχούς τον Δαβίδ λέγον, αυτός έκαμεν εαυτόν διόλου μισητών εις των λαών αυτού των Ισραήλ, δια τούτο θέλει είστε δούλος εις εμέ πάντοτε. Κατ' εκείνας δε τας ημέρας συνήθρισαν οι Φιλιστέοι τα στρατεύματα αυτών προς εκστρατείαν δια να πολεμήσω σήμετα του Ισραήλ. Κι είπε ο Αγχούς προς τον Δαβίδ, έξευρε με τα βεβαιότητος ότι θέλεις εξέλθει με τεμού εις τον πόλεμον, σύ και οι άνδρες σου. Κι είπε ο Δαβίδ προς τον Αγχούς, θέλεις βεβαίως γνωρίσει τι θέλει κάνει ο δούλος σου. Κι είπε ο Αγχούς προς τον Δαβίδ, δια τούτο θέλω σε κάνει αρχή σωματοφύλακά μου διαπαντός. Απέθανε δε ο Σαμουήλ και πάσο Ισραήλ εθρύνησεν αυτόν και νεταφίασαν αυτόν Ραμά την πόλη αυτού και εξέβαλεν ο Σαούλ εκ του τόπου τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους μάγους. Συνηθρίστησαν λοιπόν οι Φιλιστέοι και ήλθαν και στρατοπέδευσαν εν Σουνίμ. Και συνήθρισαν ο Σαούλ πάντα τον Ισραήλ και στρατοπέδευσαν εν Γελβουέ. Και ότε είδεν ο Σαούλ το στρατόπεδο των Φιλιστέων εφοβήθη και τρόμαξεν η καρδία αυτούς φόδρα. Και ρώτησε ο Σαούλ τον Κύριον, αλλά ο Κύριος δεν απεκρίθη προς αυτόν ούτε δια ενυπνίων, ούτε δια του ουρήμ, ούτε δια προφητών. Τότε είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτούς, ζητήσατε μη γυναίκα, έχουσαν πνεύμα μαντίας, δια να υπάγω προς αυτήν και να ρωτήσω αυτήν. Και οι δούλοι αυτού είπαν προς αυτόν ιδού, είναι εν δόρ γινή της έχουσα πνεύμα μαντίας. Και μετεσχηματίστη ο Σαούλ και ενεδύθη άλλα η μάτια, και πήγαινε αυτός και οι δύο άνδρες με ταυτού και ήλθαν προς την γυναίκαν διανυκτός και είπε «Μάντευσον παρακαλώ εις εμέ δια του πνεύματος σημαντίας και να βιβασόν με ό,τι να σοι είπω». Και είπε γυνή προς αυτόν «Ιδού εσύ εξεύρεις όσα έκαμεν ο Σαούλ τίνει τρόπο εξολόθρευσε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους μάγους εκ του τόπου. Γιατί λοιπόν εσύ παγιδεύεις τη ζωή μου για να με θανατώσωση?» Και όμως εν προς αυτήν ο Σαούλης τον Κύριο λέγον, «Ζή Κύριος, δε θέλει συμβίου δεν κακόν δια τούτο». Τότε είπε η γεννητή να σε ανεβάσω
και είπε «Τον Σαμουήλ αναβιβασώνει». Και ότε είδεν η γηνή τον Σαμουήλ, εφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπεν η γηνή προς τον Σαούλ, λέγουσα «Διατί με υπάτησας και εσύ είσαι ο Σαούλ». Και είπε προς αυτήν ο βασιλεύς «Μη φοβού, τι είδες λοιπόν». Και είπεν η γηνή προς τον Σαούλ «Θεούς είδον αναβαίνοντας εκ της γης». Και είπε προς αυτήν «Τι είναι η μορφή αυτού». Είδε είπε «Γέρον της ανεβαίνει και είναι περιτετυλιγμένος με επένδυμα». Και γνώρισε ο Σαούλ ότι ήταν ο Σαμουήλ και έκυψε κατά πρόσωπον εις τη γη και προσεκίνησε. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ «Διατί με παρινόκλησας ώστε να με κάνεις να αναβώ». Και απεκρίθη ο Σαούλ «Ευρίσκομαι εν μεγάλη αμηχανία, διότι οι Φιλιστέοι πολεμούσαν εναντίον μου και ο Θεός απεμακρύνθη απ' εμού και δεν μη απεκρίνεται πλέον ούτε δια προφητών ούτε δια ενυπνίων. Δια τούτο σε κάλεσα για να φανερώσεις είσαι με την ακά μου». Τότε είπε ο Σαμουήλ «Διατί λοιπόν έρωτάς σε με αφού ο Κύριος απεμακρύνθη από σου και έγινε εχθρός σου». Ο Κύριος βεβαίως έκαμε εις εαυτόν ως ελάλησε δι' εμού, διότι εξέσχισεν ο Κύριος την βασιλείαν εκ της χειρός σου και έδωκεν αυτήν εις των πλησίων σου το Δαβίδ. Επειδή δεν υπήκουσα εις τη φωνή του Κυρίου, ουδέ εξετέλεσα στον μέγαν θυμόν αυτού κατά του Αμαλίκ, δια τούτο ο Κύριος έκαμε εις το πράγμα τούτο την ημέραν ταύτην. Και θέλει παραδώσει ο Κύριος και τον Ισραήλ μετά σου εις την χείρα των Φιλιστέων. Και αύριον σύ και Ιησού θέλετε είστε με τεμού. Και το στρατόπεδο του Ισραήλ θέλει παραδώσει ο Κύριος εις την χείρα των Φιλιστέων. Τότε έπεσε ο Σαούλ ευθύς όλος εξυπλωμένος κατά γης, διότι κατετρόμαξεν εκ των λόγων του Σαμουήλ και δύναμις δεν ήταν εν αυτή, επειδή δεν είχε φάγει άρτον όλη την ημέραν και όλη την νύχτα. Και ήλθε η γενή προς τον Σαούλ και είδεν ότι το σφόδρα τεταραγμένος και είπε προς αυτόν «Ιδού η δούλη σου υπήκουσεν εις την φωνή σου και έβαλον τη ζωή μου εις τη χείρα μου και υπετάχθην εις τους λόγους σου τους οποίους ελάλησε προς εμέ. Τώρα λοιπόν άκουσον και εσύ παρακαλώ την φωνή της δούλης σου και ας βάλω ο λίγον άρτον έμπροσθέν σου και φάγε δι' αναλάβεις δύναμην επειδή υπάγησε σοδηπορίαν». Πλην δεν ήθελε, λέγον «Δεν θέλω φάγη». Η δούλη μου όμως αυτού μετά της γενικώς εβίαζον αυτόν και εισήκουσεν εις την φωνή αυτών και εισηκωθείς από τη γη σε κάθισεν επί της κλίνης. Είχε δε η γηνή παχύδα μάλιον εν τη οικία και έσπαυσε και έσφαξε αυτόν και λαβούσα άλευρον εζήμωσε και έψησεν άζημα εξ αυτού. Και έφερεν έμπροσθεν του Σαούλ και έμπροσθεν των δούλων αυτού και έφαγον και σηκώθησαν και ανεχώρησαν τη νύχτα εκείνη. Αμήν. Ο Δαβίδ είναι πια 29 χρονών. Το τέλος της δοκιμασίας είναι πλησίον, αλλά δεν έφτασε ακόμη. Ο Σαούλ είναι 69 χρονών. Το τέλος της ζωής του είναι πλησίον, αλλά δεν έφτασε ακόμη. Και για τους δυο αυτούς άντρες υπάρχει μια μικρή συνέχεια για αυτά που επέτρεψε ο Θεός στη ζωή τους και έκανε με βάση την καρδιά τους, το τι φιλοξενεί η καρδιά τους μέσα, με βάση τη ζωή τους, αλλά ιδιαιτέρως με βάση τη σχέση τους με τον Θεό στηριζωμένη πάνω στο Λόγο του Θεού. Η σχέση μας με τον Θεό δεν μπορεί παρά να στηρίζεται πάνω στο Λόγο Του. Εάν ο άνθρωπος δίνει μεγάλη σοφία και μάλιστα βάση θα λέγαμε και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, φόβο Θεού στο Λόγο του Θεού, τότε οι σχέσεις του και σε αδυναμία και σε δυσκολία και σε ταλαιπωρία η σχέση του με τον Θεό θα είναι πάρα πολύ καλή. Και θα είναι μάλιστα τόσο καλή όσο πιο ειλικρινής και με καρδία ευθεία είναι ο άνθρωπος εις το να έχει απόφαση να πράττει πάντοτε τα θελήματα του Θεού. Αυτός ήταν ο Δαβίδ, τον οποίον βεβαίως εξέλεξε ο Θεός και τον έχρισε
αν και ήταν ύστερα από την εκλογή και το χρίσμα που ο Θεός έκανε στο Σαούλ. Όμως δυστυχώς ο Σαούλ δεν εστάθη πιστός στο Λόγο του Θεού. Και έτσι ο Θεός τον απέρριψε. Ο Θεός, βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, έχει δικαίωμα και δυνατότητα, αλλά θα τολμούσα να πω και υποχρέωση, καθώς είναι δεμένος με το Λόγο του, τον Άγιο, να εκλέγει και να απορρίπτει. Και κάνει ο Θεός έλεος και χάρη, αλλά πάντοτε μέσα στα πλαίσια του Λόγου του. Δεν μπορεί να ξεφύγει ο Θεός από τα πλαίσια του Λόγου του, του Αγίου. Είναι απόλυτα ελεύθερος ο Θεός, αλίμονο αν δεν ήταν, αλλά και αυτός είναι δεσμευμένος να μην ξεπεράσει τα όρια που εθέσπισε ο ίδιος με το Λόγο του. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος και ιδιαίτερα και χρησμένοι του Κυρίου. Και όταν λέω και χρησμένοι του Κυρίου, στην Καινή Διαθήκη είναι όσοι από μας είναι βασιλείς και ιερείς του υψίστου, δηλαδή όλοι μας. Όλοι μας. Γιατί είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων. Και ο Θεός προσδιορίσει μας βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Όλους μας. Και το μέλλον μας, όλων μας, είναι να βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων στη Βασιλεία του Θεού, που δεν εξεύρωμεν τι θα είναι και πως θα είναι και τι θέλωμεν είστε, αλλά είναι εξεύρωμεν ότι θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό. Πολύ σοβαρά πράγματα για να τα διακινδυνεύσουμε με πράγματα ασήμαντα και ανώφελα. Ο Σαούλ διακινδύνευσε και έχασε με λίγα πρόβατα, όμορφα και ωραία και παχιά, των Αμαλικητών, όταν ο Θεός του είπε «Δεν θα αφήσεις τίποτα ζωντανό». Εκπληρώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ο Θεός τη δικαιοσύνη του και δίδοντας την ευκαιρία στο Σαούλ να εκπληρώσει την οργή του. Και ο Σαούλ για λίγα προβατάκια έχασε τη Βασιλεία των Ουρανών. Για λίγα προβατάκια, που ήταν βασιλιάς και μπορούσε να έχει όσα ήθελε. Για να μην πω πάλι για τον Ισάφ που για ένα πιάτο φακής έχασε τα πρωτοτόκια. Και για να μην πω και για τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, που για 30 αργύρια έχασε του να είναι εις τους αιώνες των αιώνων ένας από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός τον εξέλεξε και ο Ιησούς Χριστός τον απέρριψε, ο Θεός. Και το χειρότερο, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι αυτό. Το χειρότερο από όλα είναι που η καρδιά του ανθρώπου δυσκολεύεται και να κατανοήσει αλλά και να μετανοήσει. Και δυσκολεύεται να μετανοήσει γιατί δεν κατανοεί. Και δυσκολεύεται να κατανοήσει γιατί δεν πιστεύει. Δεν έχει πάρει μέσα στην καρδιά του ο άνθρωπος, κάποιος άνθρωπος, τη βεβαιότητα ότι με το Λόγο του Θεού δεν μπορείς να παίξεις. Δεν μπορείς να παίξεις. Δεν μπορείς να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις. Θα γίνεις επικατάρατος. Και εκείνο που φέρνει την ενότητα του ανθρώπου με το Θεό είναι μόνο ο Λόγος του Θεού. Μόνο με το Λόγο του Θεού μπορείς να πλησιάσεις το Θεό και να γίνεις ένα. Και μόνο με το Λόγο του Θεού μπορεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού να σε πλησιάσει και να γίνει ένα με σένα. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός έχει μία προσευχή μοναδική. Πάτερ, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ο Πατέρας να μας αγιάσει παρά μόνο με το Λόγο του.
Και τότε ο άνθρωπος αποκτά την ενότητα με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Εν αρχή ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είναι αυτός, μόνο ο Λόγος του Θεού, που όταν ο άνθρωπος τον πράττει κατά πάντα, και ο Θεός ευαρεστείται και ο Θεός δοξάζεται και ανοίγεται ο δρόμος στο Θεό να ευλογήσει και να δοξάσει τον άνθρωπο τον οποίον κάνει εν τέλει δούλο του. Γιατί ο δούλος του Θεού γίνεται ο άνθρωπος μόνο που έχει πάρει απόφαση να περπατάει ακριβώς στο Λόγο του Θεού, μην εκκλίνοντας δεξιά ή αριστερά. Ακριβώς όμως. Ακριβώς όμως. Και αυτό το μυστικό είναι και η ενότητα μετά που έρχεται μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, μέσα στους αδελφούς. Μόνο αγιασμένοι εν τη αληθεία του Θεού μπορούμε εμείς να είμαστε ένα. Γιατί είναι σαφές, απόλυτο, κατηγορηματικό το γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού που δεν δύναται να αναιρεθεί. Αν δύο δεν συμφωνήσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Δεν μπορούν. Δεν γίνεται. Και μέσα στη γραφή, ό,τι έχει κάνει ο Θεός, το έχει κάνει με μικρόν υπόλοιπον, αλλά σε απόλυτη ενότητα πάνω στο Λόγο του τον Άγιο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί, να συμφωνούμε πάνω στο Λόγο του Θεού. Πόσο σοβαρό για την εξέλιξή μας, για τη ζωή μας, για την πορεία μας. Βλέπετε πώς οδήγησε ο Θεός τον Δαβίδ και πώς απέρριψε ο Θεός τον Σαούλ. Ο Δαβίδ έκανε σοβαρές αμαρτίες στη ζωή του. Θα μπορούσα να πω πολύ σοβαρές. Ο Σαούλ ούτε μία. Αλλά η καρδιά του διεστράφει, διεφθάρει ο νους του απομακρυνόμενος από το Λόγο του Θεού. Και για να το ολοκληρώσω, μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μπορεί να μας ενώσει, αδερφοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού θα μας φέρει στην ενότητα της πίστεως και στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου με τον σύνδεσμο της θελειότητος που είναι η αγάπη. Βεβαίως υπάρχουν ενωμένοι άνθρωποι. Οι αμαρτωλοί είναι ενωμένοι μεταξύ τους, αν και τσακώνονται. Οι χαρτοπαίχτες είναι ενωμένοι. Οι ναρκωμανείς είναι ενωμένοι. Οι αιρετικοί είναι ενωμένοι. Οι παραβάτες είναι ενωμένοι. Οι ετεροδιδασκαλούντες είναι ενωμένοι. Έχουν τη δική τους, επιτρέψτε μου έκφραση, παρέα. Όμως δεν είναι ενωμένοι με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Μπορεί να είναι ενωμένοι μεταξύ τους, αλλά δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό μέσα από το Λόγο του τον αγαθό δια Πνεύματος Αγίου, και ο Θεός αγιάζοντας ημάς εν τη αληθεία του να μας ενώσει μαζί του και μεταξύ μας. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό εξήκοντα θα είναι οι βασίλισσες σε όλο τον κόσμο τις έσχατες ημέρες. Ογδοήκοντα οι παλακές. Αναρρύθμιτοι νεάνιδες. Αλλά μία είναι και θα είναι η περιστερά του Κυρίου. Η αμόμητος, η Αγία που έχει γεννηθεί μέσα από την Καινή Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και είναι ακριβώς στις ενέργειες, στην οτροπία, στην πρακτική, στη λογική, στη σχέση τους με το Θεό, ακριβώς ίδια με την Αποστολική Εκκλησία. Και αν δεν είμαστε, γιατί δεν λέω ότι είμαστε,
Και αν δεν είμαστε, πού δεν είμαστε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η πρόθεσή μας είναι να γίνουμε. Και πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να γίνουμε μόνοι μας, αλλά πιστεύουμε ότι η χάρις του Χριστού θα το κάνει, ώστε επειδή το θέλουμε, να μας κάνει ο Θεός μία τοπική εκκλησία από την Περιστερά τη δική του. Ο Σαούλ, καμία τέτοια σκέψη, ο Δαβίδ ζούσε μέσα σε αυτή τη σκέψη. Γι' αυτό και ο Σαούλ ήταν έντονα επιθετικός, με πρόθεση να θανατώσει τον Δαβίδ, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο του ασεβούς, σε αντίθεση με το χαρακτηριστικό στοιχείο του ευσεβούς, που είναι αμυνόμενος αλλά ποτέ επιτεθέμενος. Ποτέ. Ξέρει να κρύβεται πίσω από τον ποιμένα του, γιατί είναι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Και ο Θεός δύο φορές παρέδωσε για να δοκιμάσει τον Δαβίδ, όχι για τον Σαούλ. Για τον Δαβίδ να δοκιμάσει. Δύο φορές παρέδωσε τον Σαούλ στα χέρια του Δαβίδ για να τον θανατώσει. Και ο Δαβίδ, πιστός στο λόγο του Θεού που λέγει «Μην εγγύσετε τους κεχρισμένους μου», να είναι ξεπεσμένος. Ξεπεσμένος αλλά κεχρισμένος. Έχει δυνατότητα να μετανοήσει. «Μην εγγύσετε τους κεχρισμένους μου», και δήλωσε, σε αντίθεση με τους στρατηγούς του και τους ανθρώπους που τον περιέβαλαν, δήλωσε ότι εγώ θα κάνω το θέλημα του Θεού και δεν θα αγγίξω τους κεχρισμένους του Κυρίου. Όμως τώρα φτάνει το τέλος αυτής της περίοδου, της προσμονής του Θεού για το Σαούλ να μετανοήσει και της προσμονής του Θεού για το Δαβίδ να τον πλησιάσει ακόμη πιο πολύ, να βρεθεί δόκιμος μέχρι τέλους. Και έτσι ο Δαβίδ λέει, δεν θα μείνω άλλο εδώ, θα πάω στους Φιλιστέους, στον Αγχούς, ο οποίος μάλιστα ήταν και προσήλυτος των Εβραίων, ο Αγχούς γιος του Αβιμέλεχ, από παλιά με τον Αβραάμ. Θα πάω στον Αγχούς, ώστε εκεί έξω από τα όρια του Ισραήλ θα παραιτηθεί ο Σαούλ να με κυνηγάει, και γιατί κινδυνεύω κάποια στιγμή να με φτάσει. Και πήγε. Και πήγε και τον δέχθηκε ο Αγχούς, και χρησιμοποιώντας και το όνομα του Κυρίου, του λέει, θα είσαι μαζί μου, ξέρω ότι ο εχθρός σου είναι ο Σαούλ που σε κυνηγάει, άρα ξέρω ότι θα είσαι φίλος μου. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τα λάθος συμπεράσματα από τα λογικά επιχειρήματα που φέρνει η καρδιά μας. Επειδή ο Σαούλ σε κυνηγάει και είναι εχθρός σου, άρα εσύ θα είσαι φίλος μου. Αυτά ισχύουν στον κόσμο, αλλά δεν ισχύουν στον Χριστό. Φίλο από τον κόσμο δεν έχουμε. Η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Έχθρα του Θεού. Ο Δαβίδ πήγε για ασφάλεια, έκανε επιδρομές στους Γεσουρίτες, στους Γεζραίους, στους Αμαλικίτες, και για να επιβιώσει, και όταν γύρναγε τον ρώταγε ο Αγχούς και έλεγε και πάλι ψέματα. Ένα περίεργο πράγμα. Ο Δαβίδ σε όλη αυτή την περίοδο έχει πει πολλά ψέματα. Και μην μου πείτε να σας το εξηγήσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Εκείνο που μπορώ να πω όμως είναι ότι άλλη είναι η οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης, όπου παραδείγματος χάρη ο Λόγος του Θεού λέει «Με μίσος τέλειο εμίσησα τους εχθρούς σου Κύριε». Και άλλη είναι η οικονομία της Καινής Διαθήκης που λέει «Αγάπα τους εχθρούς σου και να προσεύχεσαι για αυτούς». Άλλη είναι η οικονομία
της Παλαιάς Διαθήκης που λέει να μην επιορκήσεις, δηλαδή μην δώσεις ψεύτικο όρκο, γιατί εξάπατος θα θανατωθείς. Και άλλο είναι η οικονομία της Καινής Διαθήκης που λέει μην πεις ποτέ ψέματα, γιατί οι ψεύτες όλοι δεν έχουν θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως αυτά και σε αυτό το ζήτημα δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος τίποτα. Παρά μόνο ότι είμαστε σε διαφορετικές οικονομίες. Και αυτό νομίζω ότι είναι αρκετό. Αυτά τα ψέματα του Δαβίδ βεβαίωσαν ακόμη περισσότερο τον ακούς ότι ο Δαβίδ είναι φίλος του. Και έφτασε ο καιρός που οι Φιλιστέοι ξεσηκώθηκαν. Θα τολμούσα να πω ο Θεός τους ξεσήκωσε ή ο Θεός το επέτρεψε για να έρθει το τέλος της οικονομίας του Σαούλ και το τέλος της δοκιμασίας του Δαβίδ. Ξεσηκώθηκαν κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες. Ώστε ο Σαούλ όταν είδε το στράτευμα των Φιλιστέων που ξεσηκώθηκε εναντίον του, φοβήθηκε σφόδρα, λέει η Γραφή. Ρώτησε τον Κύριο, αλλά τώρα είναι αργά για να τον βρει. Η μακροθυμία του Θεού τελείωσε. Τώρα δεν μπορεί πια να πλησιάσει το Θεό και να τον ρωτήσει. Ο Θεός δεν θα απαντήσει. Και μην ξεχνάμε ποτέ, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι ο Θεός είναι αγάπη, είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, ικτήρμων, συγχωρεί, αλλά η μακροθυμία του έχει όρια. Όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, η μακροθυμία του Θεού εξαφανίζεται. Και τώρα πια έφτασε στο πλήρες η αμαρτία του Σαούλ, ο οποίος για μια φορά ακόμη προσπάθησε να θανατώσει τον Δαβίδ. Ξεσηκώθηκαν, φοβήθηκε, ρώτησε τον Κύριο, δεν του απάντησε. Εκείνη την περίοδο πέθανε και ο Σαμουήλ, ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος δημιούργησε σε εισαγωγικά τη σχολή των προφητών. Από την διακονία του και έπειτα υπήρξαν προφήτες στο λαό Ισραήλ που προφήτευαν και βοηθούσαν τους ανθρώπους. Εξεζήτησε ο Σαούλ τη φωνή του Κυρίου, ο Θεός δεν απάντησε ούτε με ουρίμ, μέσα από ιερείς, ούτε με προφήτες, ούτε με ενύπνια. Πεθαίνοντας ο Σαμουήλ, διέταξε ο Σαούλ όλους τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους μάγους να εκβληθούν από το λαό Ισραήλ, πράγμα το οποίο έγινε, γιατί ο λαός Ισραήλ, χάνοντας πια το Σαμουήλ, πλησίαζε τους έχοντας πνεύμα μαντίας, και αυτό είναι πολύ διαδεδομένο στις μέρες μας. Οι άνθρωποι πια δεν πηγαίνουν στο Θεό να ρωτήσουν, αλλά πηγαίνουν στους μάγους, τους επαϊδούς, στους αστρολόγους, για να ρωτήσουν τα πνεύματα της πονηρίας, τα οποία βεβαίως μιλάνε. Και δεν μιλάω μόνο για τους σατανιστές, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι απλοί που οι νέοι, περισσότερο οι νέοι αλλά και μεγάλοι, σε όλο τον κόσμο επικαλούνται πνεύματα πονηρίας και συνεργάζονται μαζί τους. Το πιο απλό το οποίο υπάρχει στον κόσμο, το οποίο όμως είναι φοβερό και αυτό, είναι το λεγόμενο ποτηράκι. Που δεν θα ασχοληθώ με αυτό να σας εξηγήσω, δεν αξίζει τον κόπο. Αλλά δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο παρά να επικαλούνται πνεύματα πονηρίας και να τους απαντάνε. Και μάλιστα τα πνεύματα της πονηρίας παίρνουν και συγκεκριμένα ονόματα. Εγώ είμαι ο Άγιος Γεράσιμος. Εγώ είμαι ο Άγιος Ανδρέας. Είναι επιτίδιος ο διάβολος να πλανάει τους ανθρώπους. Με πολύ εύκολους τρόπους
και απλούς, όταν ο άνθρωπος ξεφεύγει από το φόβο του Θεού και προστρέχει σε πνεύματα πονηρίας. Βεβαίως, εκτός από αυτά τα απλά που λέμε, υπάρχουν και πολύ πιο σύνθετα και πολύ πιο σκληρά, όπου οι άνθρωποι συνεργάζονται και μάλιστα η Γραφή τους λέει με τον διάβολο και η Γραφή τους λέει ανταποκριτές δαιμονίων. Είναι οι πνευματιστές και οι οποιοδήποτε άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το φόβο του Θεού και ζητάνε μαγείες για να γνωρίσουν το μέλλον τους, τάχα μου, ή για να βοηθηθούν. Η άγνοια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τον άνθρωπο να πλησιάσει. Αλλά μετά την άγνοια υπάρχει η πονηρή καρδιά που ο άνθρωπος προχωράει και εκεί δένεται, δεσμεύεται και πλανάται. Όμως δεν θα πούμε αυτά τώρα. Θα δούμε ο Σαούλ τι έκανε, ο οποίος όταν είδε και αυτός ότι δεν του μιλάει ο Θεός, ήθελε βοήθεια από κάπου. Και σκέφτηκε αυτές που έχουν πνεύμα μαντίας και μαγείας. Ρώτησε και βρήκε μία. Ανταποκρίτρια δαιμονίων. Μεταμφιέστηκε και πήγε. Και είναι υπέροχος ο λόγος του Θεού, γιατί μέσα από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν μας φανερώνει ο Θεός πολλά πράγματα, τόσα που πρέπει να τα ξέρουμε για να τα αποφεύγουμε. Μεταμφιέστηκε, πήγε, βρέθηκε κοντά της, του λέει αυτή τι θέλεις από μένα, θέλω να μου ανεβάσει το Σαούλ, το Σαμουήλ. Θέλω να μιλήσω με το Σαμουήλ. Μπορείς εσύ να μου ανεβάσεις την ψυχή του? Βεβαίως και δεν μπορεί, αλλά μπορεί να φέρει δαιμόνια τα οποία πλανούν τους ανθρώπους. Τώρα θα μου πείτε πως ο Σαούλ την έπαθε, αφού ήξερε γι' αυτό και τους εξέβαλε τους έχοντες πνεύμα μαντίας. Αλλά όμως την απελπισία του ο άνθρωπος, ενώ ξέρει, δεν διστάζει να πάει να ζητήσει βοήθεια. Ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να τη βοηθήσει, θα μπορέσει να τους βοηθήσει. Έχω δει ανθρώπους που πάνε σε μάγους για να τους πούνε χάσανε το σκυλάκι μου, που θα το βρω. Και τους λένε. Γιατί ο διάβολος ξέρει πράγματα. Έχω δει ανθρώπους που λένε θέλω να μου πεις αν ο άντρας μου με απατάει. Και τους λέει. Γιατί ο διάβολος ξέρει. Δεν είναι ανύπαρκτο πρόσωπο. Είναι υπαρκτό. Είναι υπαρκτός ο άγγελος Γαβριήλ, Μιχαήλ. Και όπως είναι υπαρκτοί οι άγγελοι του Θεού, είναι υπαρκτοί και οι άγγελοι του διαβόλου. Και μη μας φαίνεται περίεργο, άσχετα αν με μας δεν μπορούν να συνεργαστούν, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Θυμάμαι μια φορά, όταν ήμουν προ-Χριστού νέος, που είχα βρεθεί κι εγώ μέσα σε μια τέτοια παρέα, και ήταν μια ενδιαφέρουσα για αυτούς τα σχολεία. Έλα να μάθουμε, έλα να ρωτήσουμε. Και πήγα μέσα, είχαν εκεί τα σύνεργα και λέγανε ρώτα εσύ. Όταν δεν είχα πάει εγώ, τους απαντούσε. Όταν πήγα εγώ όμως, εγώ έλεγα το αίμα σου Χριστέ μου. Θα μου πεις πως το ξέρα. Ας είναι καλά η γιαγιά μου στον ουρανό τώρα. Γιατί εγώ πίστευα στο Χριστό. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, και τα φοβόμουν και αυτά. Αλλά έλα που έπρεπε να ήμουν και εγώ μοντέρνος, γιατί ήταν εκεί οι νέοι και οι νέες. Χριστέ μου εγώ. Στο τέλος αγανακτήσαν. Λέει, κάποιος είναι εδώ και εμποδίζει. Και γέλαγα εγώ από μέσα μου. Γιατί εμείς εμποδίζουμε. Ξέρετε ότι εμείς
Είμαστε αυτοί που καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου. Όχι εμείς σαν άνθρωποι, ο Χριστός που κατοικεί μέσα μας. Γιατί ο Χριστός ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Ο διάβολος είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, όπως θα πλανήσει και τον Σαούλ τώρα. Θα τον πλανήσει τελικά, αν και θα του πει αληθινά πράγματα, αλλά θα τον πλανήσει. Θα του πει 9 αλήθειες και ένα ψέμα που καταστρέφει τα πάντα. Αυτά δεν τα πράγματα, τα πνευματιστικά, είναι άκρος διαδεδομένα στον κόσμο, αλλά και στην πατρίδα μας. Εκεί στο Αίγιο που ήμουνα υπήρχε μία ονομαστή μάγισσα που την επισκέπτονταν από όλη την Ελλάδα για να τους πει αυτά που τους ενδιέφεραν και τους τα έλεγε. Όμως αδερφοί αγαπητοί, εάν κάποιος έχει μπλεχτεί προ Χριστού με αυτά, πρέπει να ελευθερωθεί. Πρέπει να ελευθερωθεί, πρέπει να ζητήσει το αίμα του Χριστού, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί. Γιατί δεν ελευθερώνεσαι εύκολα εάν δεν εξομολογηθείς και αν ο Χριστός δεν έρθει να γκρεμίσει και να ελευθερώσει. Και ελευθερώνει ο Χριστός. Γιατί μόνον όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αυτός είναι πραγματικά ελεύθερος. Μόνο ο Χριστός ελευθερώνει. Αλλά ελευθερώνει. Η γυναίκα αυτή με το πνεύμα μαντίας είπε στο Σαούλ, γιατί με βάζεις σε μπελά, δεν ξέρεις ότι ο Σαούλ εξέβαλε τις μάγισσες και τους μάντες και κινδυνεύει η ζωή μου. Και ο Σαούλ μεταμφιεσμένος λέει, μη φοβάσαι, δεν θα σε μαρτυρήσω. Λέει, εντάξει, ποιον θέλεις? Θέλω να μου ανεβάσει το Σαμουήλ. Και πηγαίνει αυτή και εκεί παρουσιαστήκανε όχι μόνο ένα αλλά πολλά δαιμόνια. Θεούς λέει είδα, τρόμαξε. Θεούς είδα να αναβαίνουν. Από πού? Από κάτω, όχι από πάνω. Ο Θεός κατεβαίνει. Ο διάβολος ανεβαίνει. Θεούς είδα να ανεβαίνουν. Και μου είπαν ότι εσύ είσαι ο Σαούλ και με κορόιδεψες. Θέλω να το τονίσω. Δεν μπορείς να μπαίξεις με το διάβολο και δεν μπορείς να κρυφτείς. Είναι αυτός που και πλανάει αλλά και κατηγορεί, κατήγορος. Ο Σαούλ λέει, ποιος είναι, πώς είναι, περίγραψέ μου τον. Αυτός δεν έβλεπε και κοιτάξτε τι λέει. Είναι ένας γέρος περιτετυλιγμένος με επένδυμα. Και ο Σαούλ λέει, αυτός θα είναι. Αυτός είναι ο Σαμουήλ. Πόσο αφελής και ανόητος είναι ο άνθρωπος που πλησιάζει το διάβολο για να μάθει. Ένας γέρος περιτετυλιγμένος με επένδυμα. Αυτός είναι. Και έκυψε ο Σαούλ κατά πρόσωπον εις τη γην και προσεκίνησε. Φοβερό δεν είναι, αδελφοί? Είναι κατάντια του ανθρώπου. Πώς καταντάει ο άνθρωπος που πείθεται από τα ψέματα του διαβόλου. Αδελφοί, μην πούμε ότι μόνο ο Σαούλ, όλοι μας κινδυνεύουμε από τα ψέματα του διαβόλου. Γιατί είναι εντυπωσιακός ο διάβολος. Καταφέρνει και εντυπωσιάζει. Το μόνο που μας σώζει είναι η πίστη μας στο Ευαγγέλιο και ο Ιησούς Χριστός και το αίμα Του. Μην πλησιάζουμε, μην ανακατευόμαστε με αυτά. Αυτά δεν μπορούν να μας πλησιάσουν εκτός και αν εμείς τους πλησιάσουμε. Δεν μπορούν να μας πλησιάσουν, δεν μπορεί να μας αγγίξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι νικημένος. Γιατί είμαστε λουσμένοι με το αίμα του Χριστού. Αλλά μην πλησιάζουμε
Και αν ακούμε ανθρώπους που πλησιάζουν, να τους εξηγούμε τον κίνδυνο. Αλλά ταυτόχρονα ποτέ να μην φοβόμαστε. Μαγεία, μαντεία, κατάρα δεν πιάνουν σε εμάς. Ο Θεός όλα αυτά τα μετατρέπει σε ευλογία. Όσο και να μας καταρώνται, όταν φτάνει προς τα δω η κατάρα, μετατρέπεται σε ευλογία. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Διατί με παρενόχλησας ώστε να με κάνεις να αναβώ?» Και απεκρίθη ο Σαούλ, «Βρίσκομαι σε μεγάλη αμηχανία, διότι οι Φιλιστέοι πολεμούν εναντίον μου και ο Θεός απεμακρύνθη απ' εμού και δεν μη αποκρίνεται πλέον, ούτε δια προφητών ούτε δια ανεπνίων, δια τούτο σε εκάλεσα δια να φανερώσεις σε με τι να κάνω». Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που βασανίζει τον άνθρωπο. Τι να κάνω? Και ιδίως στις δύσκολες και όχι μόνο στιγμές του. Κάποτε και ο βασιλιάς του Ισραήλ έστειλε στο Βελζεβούλ μήνυμα για να τον ρωτήσει, τον άρχοντα των δαιμονίων εκεί κάτω στις Σιδωνίους, τι να κάνω. Και λέει ο Θεός στον προφήτη Ηλία, επειδή δεν υπάρχει Θεός στον Ισραήλ, πήγε στο Βελζεβούλ. Γι' αυτό, γιατί τον ρώτησε, θα ζήσω ή θα πεθάνω. Και του λέει, επειδή δεν υπάρχει Θεός, πήγες και ρώτησε στο Βελζεβούλ, γι' αυτό θα πεθάνεις. Δεν μπορεί ο Θεός και δεν θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο που μπερδεύεται σε αυτά τα πράγματα. Γιατί μπερδεύεται ο άνθρωπος σε αυτά τα πράγματα, ενώ είναι άπιστος. Και όταν το ρώτησε ο Σαούλ, του απαντάει πια ο υποτιθέμενος Σαμουήλ με πολλές αλήθειες και ένα χοντρό ψέμα. Το διαβάζω. «Τότε είπεν ο νομιζόμενος Σαμουήλ, διατί ερωτάσαι με, αφού ο Κύριος απεμακρύνθη από σου και έγινε εχθρός σου?» Πού το ξέρει πάρα πολύ καλά. Το έχει προφητεύσει ο Σαμουήλ. Αλλά και το έχει δει σε όλη την πορεία της ζωής του Σαούλ, γνωρίζοντας ότι μέσα στο Σαούλ, όταν έφυγε το πνεύμα το Άγιο, εισήλθε πνεύμα πονηρό που ετάραζε αυτόν. «Ο Κύριος βεβαίως έκαμε ως ελάλησε», να το ψέμα, «διεμού, διότι εξέσχισεν ο Κύριος την βασιλεία εκ της χειρός σου και έδωκεν αυτήν εις τον πλησίο σου, το Δαβίδ». Ξέρει τα γνωστά, τα μέλλοντα δεν ξέρει. «Επειδή δεν υπήκουσα στη φωνή του Κυρίου, ουδέ εξετέλεσα στον μέγα θυμόν αυτού κατά το Αμαλίκ. Δια τούτο ο Κύριος έκαμε σε το πράγμα τούτον την ημέραν ταύτην». Τώρα μιλάει για αυτή την ημέρα που είναι προσδιορισμένη από το Θεό για το τέλος του Σαούλ. «Και θέλει παραδώσει ο Κύριος και τον Ισραήλ και μαζί σου θέλει σε παραδώσει ο Κύριος και τον Ισραήλ εις την χείραν των Φιλιστέων και αύριο εσύ και τα παιδιά σου θα είστε με τεμού». Και εδώ είναι το μεγάλο ψέμα. Αποκλείεται ο Σαούλ, ο δαιμονισμένος, να βρίσκεται στο ίδιο μέρος που είναι ο Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ είναι στους κόλπους του Αβραάμ. Ο Σαούλ στον τόπο της Βασάνου. Αλλά ξέρει και λέει αλήθεια, γιατί θα είναι εκεί που θα είναι ο υποτιθέμενος Σαμουήλ, κάτω στον τόπο της Βασάνου, στα έγκατα της γης. «Και το στρατόπεδο του Ισραήλ θα παραδώσει ο Κύριος στην χείρα των Φιλιστέων». Αλήθειες είπε. Αλήθειες που ξέρε και ξέραν όλοι. Γιατί όπως είπαμε, ο διάβολος ξέρει τα παρόντα, αλλά δεν ξέρει τίποτα από τα μέλλοντα. Τίποτα. Γιατί το μέλλον όχι μόνο το ξέρει, αλλά και το προσδιορίζει ο Θεός. Μπορεί να κάνει υπολογισμούς, μαντίες, αλλά ο Θεός γελάει με αυτά.
γιατί του τα ανατρέπει όλα, καθώς έχει όλη την εξουσία ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό και στη γη. Ο Σαούλ, στενοχωρημένος, έπεσε κάτω στη γη, κατάλαβε ότι το τέλος του ήρθε και είχε πάει μάλιστα στη μάγισσα νηστεύων. Για σκεφτείτε, νήστευε για ποιο λόγο? Νήστευε για να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού? Όχι βέβαια. Μια νηστεία παράξενη που δεν έχει όμως καμία σχέση με τα πράγματα του Θεού. Από εδώ και πέρα πια αρχίζει το τέλος. Ένα τέλος τραγικό που θα παρασύρει μαζί και τον Ιωνάθαν και τα παιδιά του. Όλους αυτούς που ενώ γνώριζαν την πορεία του πατέρα τους, έμειναν προσκεκολλημένοι στον πατέρα τους και δεν πήγαν εκεί που ήταν ο Θεός. Αυτό είναι το συνέστημα, αδελφοί. Πολλοί με ρωτάνε γιατί ο Θεός δεν έχει συνέστημα. Έχει. Αλλά το συνέστημα τον οδηγεί στο θέλημα του Θεού. Πιο κάτω, όταν θρηνεί ο Δαβίδ για τον Σαούλ και τον Ιωνάθαν, διαβάζω και λέει: «Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν ήσαν ηγαπημένοι και εράσμοι εν τη ζωή αυτών και εν το θανάτο αυτών δεν εχωρίστησαν». Είναι πολύ επικίνδυνο να αγαπάς αυτόν που δεν αγαπάει ο Θεός ή να αγαπάς αυτόν που δεν αγαπάει το Θεό. Είναι επίσης δε το ίδιο επικίνδυνο να αντιπαθείς αυτόν που αγαπάει ο Θεός και να αντιπαθείς αυτόν που αγαπάει το Θεό. Αυτά είναι συναισθήματα της καρδιάς του ανθρώπου που είναι απατηλή υπερπάντα και σφοδρά διεφθαρμένη. Τα συμπεράσματά μας από όλη αυτή την ιστορία του Σαούλ, γιατί τώρα τελειώνει ο Σαούλ, τα συμπεράσματά μας από όλη αυτή την ιστορία είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού: «Με τα πάσης φυλάξεως Υιέ μου φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου». Αμήν.